Ηλιολουστή ημέρα ευνόησου Λαρισαίος να βρεθούν σήμερα το πρωί ανήμαρτο θεοφανείων στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα του Ποινιού δίπλα στον Άγιο Αχίλιο, όπου τελέστηκε ο γιασμός των υδάτων. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και πάκουσον ημών ο ενιορδάγη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσει στα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς του δια της κλήσεως των εαυτών αφιένων σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον εμπληστήνε της του αγιασμού σου και δια της του ύδατος του μεταλήψεως και ραντισμού και γενέστου ημίν, Κύριε, εις υγείαν, ψυχής και σώματος. Αρκετή ήταν η τολμηρή για την ακρίβεια 10 άτομα ανάμεσά τους και ένα μικρό κορίτσι που βούτυξαν. Ένας εκ των νεαρών έπιασε τον Τίμιο Σταυρό, τη ρήψη του οποίου έκανε στον ποταμό ο πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός. Διάχρονος αξιωματικός του στρατού ήταν αυτός τελικά που έπιασε τον Τίμιο Σταυρό. Σήμερα βουτήξαμε και πιάσαμε τον Σταυρό με τα παιδιά. Πήραμε την ευλογία. Εύχομαι η βάπτιση του Κυρίου να δώσει δύναμη σε όλους τους Έλληνες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που έχουν και να μείνουμε όλοι ενωμένοι. Το πιο βασικό. Όχι. Είμαι αξιωματικός του στρατού Ξηράς στο βαθμό του ανθιπολογαγού. Πρώτη φορά πέρυσι έπεσα, να πάρουμε τη θεία φώτιση. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος σε λίγη ώρα ομούμεται της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, θα ρίξει τον Τίμιο Σταυρό στα παγωμένα νερά του κερατίου κόλπου στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, στη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, η προσταγή «Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου» αποτελεί για όλους μας μία προτροπή ελευθερίας. Και αυτή η οδός υπάρχει και όλοι εμείς είμαστε και κλειμένοι προκειμένου να αγωνιστούμε για να την ετοιμάσουμε. Αυτή την οδό μας καλεί όλους ο Κύριος προκειμένου μαζί Του να φωτιστούμε και να αγιαστούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, φωτισμένα και άγια σε όλους. Να σημειωθεί ότι τελικά ήταν αρκετοί αυτοί που βούτυξαν ψηφώντας τα κρύα νερά του Ποινιού ποταμού. Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που είναι σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το παιδί έπιασε το σταυρό και βουτήξαμε και εμείς σήμερα στο ποτάμι. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο και ο Θεός να μας βοηθάει και να μας δίνει δύναμη σε όλους τους Έλληνες. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η δεύτερη φορά που βουτάω για το σταυρό. Λέγομαι Αστέριος, πάω τρίτη γυμνασίου, είμαι 15 χρονών. Πέρυσι μας φώτισε ο Θεός και έπιασε το σταυρό ο πατέρας μου. Αλλά φέτος τον έπιασε το παιδί, το παλικάρι από πίσω. Καλή χρονιά και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Δεύτερη φορά που βουτάω για το σταυρό, τον έπιασα πέρυσι εγώ το σταυρό. Να είναι καλά το παλικάρι, υγεία και φώτιση να μας δίνει ο Θεός. Στη σημασία της ημέρας αναφέρθηκαν βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γιορτή των Θεοφανίων, μία από τις λαμπρότερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να αποτελέσει επαρχή ελπίδος και φωτεινότητος για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, μια και η φετινή χρονιά το 2023 είναι και εκλογική χρονιά. Καλή φώτιση σε όλους τους Έλληνες, εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτή της Ορθοδοξίας. Φώτιση, να φύγει η μυσταλλοδοξία, να φύγει η διχόνοια, να φύγουν οι ανισότητες και περισσότερη ανθρωπιά παντού.
Το ζητούμενο πλέον είναι να επανέλθουν οι ανθρώπινες σχέσεις και να επανέλθει η ανθρωπιά στην πολιτική και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα. Μια γιορτή που θέλουμε να μας δώσει φώτιση, να δώσει φώτιση σε όλο τον κόσμο για ειρήνη, για αλληλεγγύη, για πρόοδο και για δημιουργία. Σε μια χρονιά, το 2023, που έχει έρθει με προβλήματα από την προηγούμενη χρονιά και ευχόμαστε η φώτιση του Αγίου Πνεύματος και η λογική να επικρατήσουν έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία καλύτερη, σε μια κοινωνία δημιουργίας, σε μια κοινωνία με έργα ουσίας για τους ανθρώπους, με αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση. Σήμερα στην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, στην γιορτή του Αγιασμού των Υδάτων, γίνονται περισσότερο από ποτέ επίκαιρα τα ζητήματα της αγάπης, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης. Εύχομαι η χρονιά, το 2023, η καινούργια χρονιά, να είναι μια τέτοια χρονιά με τη φώτιση όλων. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σημειωθεί πως ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος δεν παρευρέθηκε στον αγιασμό των υδάτων καθώς βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.